Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτεία, μια κυβέρνηση που σέβεται την κοινωνία και τις ανάγκες της, που εκτιμά τον καθημερινό μόχθο του πολίτη και αντιλαμβάνεται τα προβλήματά του, που νοιάζεται και αγωνιά για τον άνεργο και τον φτωχό και θέλει να αξιοποιήσει τους νέους ανθρώπους, θα έπρεπε να νομοθετεί και να ασκεί πολιτική με βάση δύο πολύ σημαντικές αξίες, το δίκαιο και την αλήθεια. Δυστυχώς όμως μέσα στις συνθήκες οξύτατης οικονομικής κρίσης έχουμε μια πολιτική ηγεσία η οποία αντί να προστατεύει τους πολίτες από τις συνέπειες της κρίσης, πράγμα που αποτελεί και το βασικό της καθήκον, επιλέγει να ακολουθήσει μια αδιέξοδη συνταγή, κοινωνικά άδικη και επικίνδυνη, με δογματική προσήλωση σε μια πολιτική λιτότητας, παρόλο που όλο και περισσότεροι πλέον σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο ομολογούν το αδιέξοδο αυτής της λογικής. Έτσι λοιπόν, ενώ η συγκυβέρνηση επιμένει να βαφτίζει αυτό το νομοσχέδιο ως επαναστατικό και ότι τάχα περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα και ότι δήθεν διευρύνεται η φορολογική βάση, η αλήθεια είναι ότι μπαίνει προς ψήφιση ένα φορολογικό νομοσχέδιο που χαρακτηρίζεται για άλλη μια φορά από μια καθαρή εισπρακτική λογική, το οποίο και ακολουθεί την πεπατημένη όλων των μνημονιακών μέτρων και νόμων που έχουν θεσπιστεί και ψηφιστεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή, προκειμένου να καλυφθούν τα δημοσιονομικά κενά, τα οποία διευρύνονται συνεχώς και αναπαράγονται λόγω ακριβώς της ύφεσης προκαλείται από την πολιτική της λιτότητας, πέρα λοιπόν από τους μισθούς και τις συντάξεις και τις κοινωνικές προνοιακές παροχές, πλέον μπαίνουν στο στόχαστρο με το παρόν νομοσχέδιο τα δύο τελευταία αναχώματα που κρατούν ακόμα την κοινωνία όρθια: η κατοικία και ο ίδιος ο θεσμός της οικογένειας. Αυτή είναι λοιπόν η περιβόητη επαναστατικότητα και προοδευτικότητα του ενίου φόρου ακινήτων. Να πληρώσει δηλαδή ο άνεργος, ο ανασφάλιστος, ο υπερχρεωμένος, ο εργαζόμενος των 300 ευρώ, ο φτωχός. Είμαι σίγουρος όμως, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, ότι αυτές οι αγωνίες, αυτές οι τραγικές εικόνες της ελληνικής καθημερινότητας, μόνο ως λαϊκισμοί και καταστροφολογίες μπορούν να εκλειφθούν από ανθρώπους που έχουν λύσει εδώ και χρόνια το βιοποριστικό τους πρόβλημα, έχουν μεγάλη περιουσία, πολλά χρήματα και εξουσία. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Ότι αρκετοί από εσάς, το πολιτικό και κοινωνικό σας εισιτήριο, δεν αντιλαμβάνεται το καθημερινό πρόβλημα επιβίωσης για εκατομμύρια πλέον συμπολίτες μας. Δεν κατανοείται, κύριε της κυβέρνησης, τι σημαίνει να μην μπορείς να πάρεις φάρμακα, να μην έχεις να πληρώσεις την ασφαλιστική σου εισφορά για να μπορείς να έχεις υγειονομική φροντίδα. Αν και πότε θα χτυπήσεις το τηλέφωνό σου για τα βιογραφικά που έχεις στείλει εδώ και μήνες. Το άγχος και το φόβο κάθε μήνα αν θα έχεις να πληρώσεις το ρεύμα, το νερό, το ενίκιο, τη δόση του δανείου. Αν θα μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο του σπιτιού για το παιδί σου που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν αποτυπώνεται σε καμία περίπτωση στο παρόν νομοσχέδιο. Τρέχετε λοιπόν να αποδείξετε με τα μανίας ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν κατέχεται από κοινωνική ευαισθησία και τονίζετε αρκετοί από εσάς ότι εμπεδώνετε για πρώτη φορά αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης με τον ΕΝΦΙΑ. Δεν λέτε όμως ότι η ευαισθησία και η κοινωνική δικαιοσύνη παρέχονται με προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένες. Εξαιρούνται για παράδειγμα την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, ναι μεν αυτοί που έχουν βέβαια τεκμαρτό εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ, με την προϋπόθεση όμως να μην χρωστάνε ασφαλιστικές εισφορές και να μην έχουν γενικά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο. Δεν θα εξαιρεθούν δηλαδή πάνω από 3 εκατομμύρια οι συμπολίτες μας. Και ποιοι λοιπόν θα απολαύσουν την ευαισθησία σας και την αντίληψή σας περί κοινωνικής δικαιοσύνης? Θα περίμενε κανείς, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών, μια κυβέρνηση που θέλει να ενισχύσει τα έσοδά της να πράξει το αυτονόητο. Δηλαδή να ζητήσει από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα να συνεισφέρουν περισσότερο και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή, η οποία γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνδέεται με όσους τα χρόνια της ανάπτυξης συγκέντρωσαν τεράστια περιουσία. Αυτό είναι άλλωστε και το πνεύμα των φόρων περιουσίας που υπάρχει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στον αντίποτα όμως, εσείς καταθέτετε ένα νόμο που στην ουσία επιτείνει την υπερφορολόγηση των φτωχών και μεσαίων στρωμάτων, αφού μονιμοποιεί το χαράτσι και θα επιβάλλεται από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο για κάθε ακίνητο ξεχωριστά. Ο φόρος λοιπόν διαμορφώνεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες είχαν οριστεί το 2007. Από τότε όμως, η εμπορική αξία των ακινήτων έχει μειωθεί πάνω
πάνω από 40%, με αποτέλεσμα να επιδιώνεται με αυτόν τον τρόπο η αδικία του φόρου. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, εάν ποτέ αποφασίσετε να ενεργήσετε με βάση την κοινωνική πραγματικότητα, υπερασπιζόμενοι τις ανάγκες των πολιτών, υπάρχει τρόπος να διορθώσετε τις αδικίες και να προβείτε σε μια δίκαιη κατανομή των βαρών. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι το φορολογικό σύστημα δεν πρέπει να έχει τη μορφή ενός σκληρού εισπρακτικού μηχανισμού, αλλά να είναι εργαλείο, μέσω αναδιανομής του πλούτου και κοινωνικής δικαιοσύνης, να εμπεδώνει τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, με μεταφορά των βαρών από τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα στις μεγάλες και πολύ μεγάλες περιουσίες. Να υλοποιεί, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, το αυτονόητο. Σεβασμό δηλαδή στην φοροδοτική ικανότητα του Έλληνα πολίτη. Σταθμός σε αυτή τη λογική είναι η δημιουργία περιουσιολογίου, όπου θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογούμενων με υψηλά αφορολόγητα όρια για το σύνολό της, ώστε να μην θυγεί με αυτόν τον τρόπο η μικρή και μεσαία περιουσία. Πολιτική βούληση, αν θέλετε, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Έλεγχος των χιλιάδων περιπτώσεων φοροαποφυγής μέσω της ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου, αλλά και των φορολεκτικών και φοροεισπρακτικών μηχανισμών. Κατάργηση των προκλητικών φοροελαφρύνσεων. Αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων για να μην υπάρχει εισφοροδιαφυγή. Αυτά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι τα πραγματικά ισοδύναμα και όχι τα σπίτια των ανθρώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.